να καλησπέρισω αυτή τη στιγμή τον κύριο Όθωνα Χριστοδουλάκη, δημοτικό σύμβουλος και επιχειρηματίας εστιατόρας στην πόλη του Ρεθύμνου. Κύριε Χριστοδουλάκη, καλώς ήρθατε στην εκπομπή Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Κουμαντάκη, μόνο που με λένε Χριστουλάκη. Χριστουλάκη, είναι... Χριστουλάκη, έχετε δίκιο. Είναι ένα επίθετο το άλλο το οποίο έχει σταθεί εμπόδιο σε πολλά πράγματα. Κάτι θα ξέρετε για να το λέτε. Εγώ οφείλω ωστόσο να το διορθώσω σε αυτό το σημείο. Χριστουλάκης. Λοιπόν, Όθωνας Χριστουλάκης, το επισημαίνω για μία ακόμα φορά. Λοιπόν, κύριε Χριστουλάκη, βρισκόμαστε, όπως είπα προηγουμένως, στην καρδιά του καλοκαιριού. Οι δείχτες δεν δείχνουν τα ιδανικά αποτελέσματα και μιλάω, αναφέρομαι βεβαίως, στο τουριστικό κομμάτι που αφορά την περιφέρεια συνολικά Κρήτης. Στο Ρέθυμνο, ποια είναι η εικόνα που σας μένει, ποια είναι η γεύση που σας αφήνει μέχρι στιγμής το τουριστικό ρεύμα? Θα ήθελα να ενημερώσω τους τηλεθεατές σας ότι όσον αφορά την εστίαση, για μας ισχύουν δύο δείχτες. Αυτός που ισχύει για τις αφίξεις και τις διανυκτερεύσεις των ξενοδοχείων και για τους εστιατόρες και γενικά την αγορά εκτός ξενοδοχείου ισχύει ένας άλλος δείχτης. Για μας λοιπόν αυτή τη στιγμή η μείωση της δουλειάς μας, η μείωση των εσόδων μας συγκριτικά με άλλα χρόνια μπορεί και να κυμαίνεται κοντά στο 30%, 28 με 30%. 30% πτώση δηλαδή συγκριτικά με το 2018. Ακριβώς. Αυτή την περίοδο και γενικά Μάιο, Ιούνιο και αυτόν τον μήνα που διανύουμε τώρα, η μείωση κυμαίνεται στο ποσοστό που σας ανέφερα. Κύριε Χριστουλάκη, τα βγάζετε πέρα? Αυτή είναι η ερώτηση. Τα βγάζετε πέρα τελικά? Γιατί ακούμε στο Ρέθυμνο 30% πτώση του τζίρου του σε σχέση με το 2018. Ακούμε στη Χερσόνησο, εδώ στα δικά μας μέρη, στο Ηράκλειο, 70% πτώση του τζίρου. Τελικά τι γίνεται? Μπορείτε να ανταπεξέλθετε τουλάχιστον εσείς? Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι μας βοήθησε λίγο η μείωση του ΦΠΑ η οποία έγινε προς τα μέσα του Μάη. Όσον αφορά τώρα τη διαχείριση του δικού μας προγραμματισμού στα καταστήματά μας, προσπαθούμε, δίδοντας κάποια ρεπό παραπάνω στους εργαζόμενούς μας, όπως επίσης προσπαθούμε να δελεάσουμε τους επισκέπτες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή με προσφορές και κάνουμε μια υπεράνθρωπη προσπάθεια για να διαχειριστούμε τα οικονομικά μας, μεταφέροντας και κάποιες υποχρεώσεις αργότερα, ούτως ώστε να σταθούμε όρθιοι. Μάλιστα. Δεν είναι εύκολα, αλλά η προσπάθεια γίνεται. Εξάλλου, αυτό που συμβαίνει φέτο στη χώρα μας έχει ξανασυμβεί και για μας τους παλιούς στο χώρο έχουμε την εμπειρία της διαχείρισης. Δεν μου λέτε κάτι, ευελπιστείτε τώρα και με την αλλαγή του πολιτικού σκηνικού, του κυβερνητικού σκηνικού, ότι η εικόνα ενδεχομένως για όλους εσάς οι οποίοι εντάσσεστε στην έτσι βαριά βιομηχανία της χώρας, μιλάμε για καταστήματα εστίασης, μιλάμε για ξενοδοχεία, θα μπορείτε να ανασάνετε, θα αλλάξει νομίζετε το σκηνικό από εδώ και πέρα? Θα ήθελα να σας γνωρίσω ότι ο κλάδος μας τα τελευταία 10 χρόνια έχει υποστεί πάρα πολλά δεινά. Θα πρέπει να ξέρετε ότι μόνο το ΦΠΑ αυξήθηκε 11 μονάδες. Επίσης η φορολογία από 22,5 έφτασε να είναι στο 45. Επίσης οι ασφαλιστικές εισφορές. Επίσης το τέλος επιτιδεύματος. Πάρα πολλά δεινά έχει υποστεί ο κλάδος μας και η εξαγγελία των ανθρώπων της κυβέρνησης δίνουν μία ελπίδα ως προς τη διορθωτική πορεία αντιμετώπισης όλων αυτών των θεμάτων. Θέλω να πιστεύω ότι θα υλοποιηθούν οι εξαγγελίες οι οποίες έχουμε ακούσει και αυτό, αν μη τι άλλο, θα βοηθήσει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου προκειμένου να είναι πιο βιώσιμος από αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Και γενικά βεβαίως θα βοηθήσει και την τουριστική οικονομία. Κύριε Χριστουλάκη, τώρα με την έναρξη της τουριστικής σεζόν, το Ρέθυμνο, οι ρεθυμνιώτες επιχειρηματίες, ο κόσμος, η πόλη ήταν έτοιμοι να αγκαλιάσουν τους επισκέπτες, να φιλοξενήσουν τελικά με τον πιο ιδανικό τρόπο και να συμπεριφερθούν καθώς πρέπει στον ξένο επισκέπτη ο οποίος ήρθε και επισκέφτηκε το Ρέθυμνο? Είμαστε έτοιμοι πάντα και έχουμε κάνει πάντα μια πολύ καλή προεργασία. Γι' αυτό και ένα μεγάλο μέρος των επισκεπτών μας είναι οι επαναλαμβανόμενοι πελάτες από προηγούμενα χρόνια. Η εμπειρία, η δυνατότητα διαχείρισης που έχει ο Δήμος μας και γενικά και οι επαγγελματίες με τη συμπεριφορά τους, αν μη τι άλλο, αποκομίζουν θετικά σχόλια
από τους επισκέπτες της πόλης και θεωρούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια είναι μια σημαντική μαγιά προκειμένου να ξαναέρθουμε σε επίπεδα συνήθη δυνατότητας που έχουμε όσον αφορά τον τουρισμό για να μην έχουμε αυτό που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Συμφωνώ απόλυτα κύριε Χριστουλάκη μαζί σας, είμαι σύμφωνος, ωστόσο δεν μπορεί να μην υπάρχουν προβλήματα. Εγώ μαθαίνω και από τις πηγές μου ότι υπάρχουν προβλήματα και μέσα στην παλαιά πόλη που ενδεχομένως δυσκολεύουν τη ζωή και των ντόπιων αλλά και των επισκεπτών. Να τα λέμε και αυτά. Μιλάμε για τους χώρους στάθμευσης. Δεν υπάρχουν πάρκινγκ, υπάρχουν διπλοπαρκαρίσματα τα οποία συμβαίνουν και κολλησιεργεί όλη η κατάσταση στο κέντρο της παλιάς πόλης. Αυτά θέλω να επισημάνουμε. Ωραία. Ένα-ένα. Στην παλιά πόλη, καταρχάς, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι υπάρχει δακτύλιος. Παραδέχομαι λοιπόν ότι υπάρχει ένα πρόβλημα όσον αφορά τις τροφοδοσίες. Έχουμε κάνει κάποιο σχέδιο να τα αντιμετωπίσουμε και θα αντιμετωπιστεί με τη νέα ομάδα εργασίας που θα γίνει για τα κυκλοφοριακά θέματα και για την παλιά πόλη. Η προσπάθεια που έχει γίνει μέχρι τώρα, αλλά και ο δακτύλιος, όπως ισχύει, αμή τι άλλο, καταγράφει θετικό πρόσημο, διότι ο κόσμος. Αν έρθετε να δείτε πώς είναι η παλιά πόλη, περπατάει άνετα. Οι γονείς με τα καροτσάκια των παιδιών τους περπατούν επίσης άνετα και δεν έχουμε προβλήματα. Πιθανόν η γκρίνια η οποία αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε εσάς να είναι λίγο υπερβολική. Θα ξέρετε ότι εγώ οφείλω να το μεταφέρω. Εγώ οφείλω να το μεταφέρω απλά γιατί υπόθηκε κάτι τέτοιο σε μορφή καταγγελίας και οφείλω να σας το πω και να μου δώσετε απαντήσεις. Γι' αυτό και μόνο. Έτσι, γιατί για αυτό πρέπει είμαι να λέμε... εδώ για να απαντήσω. Έτσι. Γιατί πρέπει να λέμε τα καλά, πρέπει να λέμε και τα άσημα. Είστε δημοτικός σύμβουλος και γνωρίζετε καλά ότι δεν μπορούμε να μένουμε μόνο στα καλά λόγια. Όλοι είμαστε υπέρμαχοι στο να προωθήσουμε το τουριστικό προϊόν, αλλά είμαστε εδώ να λύσουμε και έστω και μικροπροβλήματα. Και νομίζω θα συμφωνείτε κι εσείς, κύριε Χριστουλάκη. Βεβαίως, η προσπάθειά μας και στο κυκλοφοριακό και στην καθαριότητα και σε άλλα ζητήματα που υπάρχουν ως μικροπροβλήματα, η χορύπανση και πολλές άλλες μικροπεριπτώσεις. Διότι έχουμε να κάνουμε με συμπολίτες οι οποίοι ευτυχώς είναι λίγοι και δεν προσαρμόζονται εύκολα σε αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει από κοινού στο Δήμο.